Με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή ο 67χρονος μελισσοκόμος που συνελήφθη στην Κλιματιά όταν διαπιστώθηκε πως με δική του υπαιτιότητα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση που λίγο έλειψε να αναλάβει μεγάλες διαστάσεις. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική ενώ διαπιστώθηκε πως ξεκίνησε από το σημείο όπου ο 67χρονος είχε κυψέλες μελισσών. Μία από τις ημέρες του καύσωνα δυστυχώς επέλεξε να καπνίσει τα μελίσια και το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει, σύμφωνα με τον Απόστολο Βασδέκη, διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ήπειρο, πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση και πόσο εύκολα μπορεί και να εκδηλωθεί πυρκαγιά, αλλά και να εξαπλωθεί, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. Ο 67χρονος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που όρισε τακτική δικάσιμο, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Έχουμε ξεκινήσει από το Μάρτιο-Απρίλιο που ξεκινάει ο σχεδιασμός για τη νέα αντιπυρική περίοδο και κάνουμε όλες αυτές τις συστάσεις, τις συμβουλές που δίνουμε στον κόσμο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και δυστυχώς φτάνουμε στο μήνα Αύγουστο και μέσα σε ένα παρατεταμένο καύσωνα πολλών ημερών με υψηλές θερμοκρασίες και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν πράγματα στο ύπαιθρο τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Και αποδείχθηκε χθες στην περιοχή της Κλιματιάς όπου ένας μελισσοκόμος πήγε να κάνει εργασίες κάπνισμα στα μελίσια του με αποτέλεσμα να έχουμε την έναρξη μιας πυρκαγιάς την οποία ευτυχώς όμως προλάβαμε πολύ γρήγορα και σε αυτό βοήθησε το ότι δεν υπήρχε στην περιοχή δυνατός άνεμος. Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικά. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, διανύουμε την πιο επικίνδυνη περίοδο. Βλέπουμε υψηλές θερμοκρασίες, βλέπουμε κάποιες μέρες και κάποιες ώρες να έχουμε δυνατούς ανέμους και πρέπει να προσέχουμε για να μην συμβούν και στην περιοχή μας οι καταστροφές που βλέπουμε από τα μέσα ενημέρωσης σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν συμβεί με καταστροφή περιουσιών, καταστροφή του περιβάλλοντος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν αργεί πολύ να γίνει το κακό. Δηλαδή από μία στιγμή μπορεί να εξελιχθεί κάποιο περιστατικό και να έχουμε πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Σίγουρα αυτό μπορεί να δράσει αποτρεπτικά στο να κάνεις κάποιες ενέργειες. Και αυτό ξεκίνησε από πέρυσι. Επιβάλλουμε σε κάποιες περιπτώσεις το πρόστιμο αυτό το διοικητικό. Βέβαια υπάρχει και αν συλληφθεί κάποιος σε αυτόφορη διαδικασία η οποία ακολουθείται με σχηματισμό δικογραφίας κλπ. Πηγαίνει στον εισαγγελέα. Σίγουρα όμως εκείνο που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι είναι τέτοια η περίοδος που πέρα από κυρώσεις ή οτιδήποτε να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών που ξεκίνησαν από την Αττική και συνεχίστηκαν στην Έτωλο Ακαρνανία και το Αίγιο είχαν ως επιπλέον αποτέλεσμα στη λειτουργία της υπηρεσίας την αποστολή ισχυρών δυνάμεων με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό από την Ήπειρο. Τις τελευταίες μόνο ημέρες για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα και την Έτωλο Ακαρνανία αντίστοιχα διατέθηκαν από την Ήπειρο 15 οχήματα με 5 πυροσβέστες προσωπικό του καθένα. Ναι, έχουμε εδώ και 10 μέρες περίπου από όταν ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Αθήνα, στη Σταμάτα και στη Ροδόπολη. Στέλνουμε συνεχώς αυτοκίνητα και σε εκείνη τη φωτιά, στη συνέχεια στη φωτιά του Ναυπλίου, στη φωτιά της του Αιγαίου τώρα προχθές τη Μεγάλη και παράλληλα με όλες αυτές και στη φωτιά εδώ της Ετωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο. Ενισχύουμε και τις άλλες υπηρεσίες με πυροσβεστικά οχήματα. Συνολικά έχουμε φτάσει να έχουμε στείλει 15 πυροσβεστικά οχήματα με 60 άτομα και πεζοπόρο τμήμα, οι οποίοι βέβαια σπέβδουν για βοήθεια στις περιοχές εκείνες που έχουν ανάγκη και πλήττονται περισσότερο από τις πυρκαγιές. Δημιουργείται πάντως με αυτόν τον τρόπο ένα κενό στην υπηρεσία στην Ήπειρο, έτσι? Δημιουργείται σίγουρα μεγάλο κενό και γι' αυτό το λόγο αναγκαζόμαστε να έχουμε συνεχόμενες επιφυλακές, ούτως ώστε να καλύπτουμε αυτά τα άτομα και τα οχήματα που μας λείπουν με άλλα, ώστε να είμαστε κι εμείς έτοιμοι αν τυχόν συμβεί κάτι και σε εμάς. Που το κακό δεν αργεί να γίνει, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα το οποιοδήποτε περιστατικό.